Πατέρα Νικόλα, χαίρετε, καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα. «Δώσ' μη τούτο το ξένον» είναι μια φράση την οποία τη βρίσκουμε στην υμνολογία της Εκκλησίας μας και όχι στην Καινή Διαθήκη, σωστά? Ναι, ναι. Ακριβώς έτσι. Στην Καινή Διαθήκη απλά στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο 15ο κεφάλαιο και 35ο στίχο, βλέπουμε, μαθαίνουμε τα περί του Ιωσήφ που ζήτησε από τον Ηρώδη να του δώσει το σώμα του Ιησού. Αυτή η ταύτιση μόνο γίνεται, σωστό και αυτό, ή κάνω λάθος? Ναι, ναι, σωστό είναι και αυτό. Για να έρθουμε λοιπόν. Να μας πείτε, δώσ' μη τούτο το ξένον, καταρχάς την έννοια της λέξης ξένος. Είναι παράξενο. Πριν τον ζητάρεις ξένο. Είναι παράξενο γιατί είναι γνωστός, είναι οικείος, ξέρουν ποιος είναι. Δεν είναι ξένος με την έννοια του. Όμως είναι ξένα τα πάντα σε αυτόν. Είναι ξενότροπη η διδασκαλία του, καινούρια η ποιοτή του, τα θαύματά του, τα συνεχή, ο τρόπος με τον οποίο πεθαίνει, ο λόγος για τον οποίο πεθαίνει, που είναι άγνωστος, που είναι παράδοξος. Η μόνη πληροφορία που παίρνω στο Ευαγγέλιο είναι το διαφθόνον παρέδοκα. Αυτό στην πραγματικότητα είναι μια πολύ πολύ βαθύτερη απορία, έτσι, του ανθρώπου μπροστά στο γεγονός του Χριστού. Πολύ βαθιά απορία. Τόσο βαθιά απορία που βλέπουμε ότι οι σύγχρονοι του δεν βγάζουν άκρη. Δεν έχουμε κείμενα εκτός από αυτά των μαθητών του, δηλαδή τα οποία αναφέρεται ότι βγαίνει κάποια άκρη με τον Χριστό. Ο ίδιος ο Πιλάτος είναι μια απόδειξη αυτού του αδιεξόδου, έτσι. Δηλαδή είναι κάποιος ο οποίος ενώπιον του Χριστού μόνο απορεί, βέβαια νικάει μέσα του η διαφορά του Ρωμαίου διοικητή, που θέλει να τα έχει καλά με όλους για να κρατήσει τη θέση του, μην δημιουργήσει πρόβλημα. Σε καθένα παρατάφτα όμως και στη γυναίκα του που θα έρθει και ο ίδιος, ο οποίος θα τον τιμωρήσει καταρχήν για να μπορέσει να τον απολύσει και δεν θα μπορέσει τελικά να τον απολύσει κλπ. Όλη αυτή η παρουσία και η ποιότητα είναι σαφώς. Ξέρετε, όλη η ιστορία του Χριστού είναι μια ξενιτεία, έτσι όπως μας την αφηγούνται οι Ευαγγελιστές. Είναι οικείος μόνο επειδή το θέλει αυτός σε εμάς, στην πραγματικότητα είναι εντελώς ξένος και ο τρόπος του είναι ξένος και η ποιοτή του είναι ξένη και οτιδήποτε μπορεί κανείς ανθρώπινα να πει για αυτόν. Είναι τόσο παράδοξο, να μια άλλη λέξη ας πούμε, η οποία άρεσε πολύ σε μερικούς στοχαστές όπως ο Κίρκυβος, η λέξη αντινομικός, μια λέξη που άρεσε πολύ σε ένα άλλο μεγάλο στοχαστή του πατέρα Φλορένσκι, δεν είναι, θα το λέω και μια λέξη πλατωνική εγώ, άτοπος. Είναι άτοπος. Έχει μιλήσει για την ατοπία του Σωκράτη ο Πλάτων. Σχόλως είναι άτοπος, είναι παράξενο. Δηλαδή, λοιπόν, κάπου ο Χριστός θα πει ότι έτσι είναι αυτός ο οποίος είναι γεννημένος εκ πνεύματος, λέει, κανείς δεν ξέρει που έρχεται ή που υπάρχει. Με την έννοια αυτή κανείς δεν ξέρει που έρχεται ο Χριστός και που πηγαίνει. Με αυτή την έννοια είναι ξένος. Βέβαια είναι μια ξενιτεία η οποία ταυτόχρονα είναι εγωιτευτική γιατί είναι γεμάτη με νόημα. Έρχομαι από τον πατέρα μου και εκεί πηγαίνω ξανά. Και θα σας πάρω και εσάς μαζί, θα πει αυτή την καταπληκτική συνομιλία που έχουν πριν παραδοθεί έτσι, στο λεγόμενο μυστικό δείπνο. Το οποίο βλέπετε η παράδοση ορθόδοξη το ονομάζει μυστικό δείπνο, ενώ στη Δύση το ονομάζει last supper, το τελευταίο δείπνο. Το μυστικό σημαίνει μια εισαγωγή, μια μοίηση. Είναι μοίηση στην ευχαριστία, είναι μοίηση στον τρόπο της Εκκλησίας, είναι μοίηση σε ένα κοινό δείπνο το οποίο είναι το δείπνο των εσχάτων. Αυτή η θαυμαστή λοιπόν ατοπία, αυτή η θαυμαστή αντινομία, η ξενιτεία του Χριστού συμποσούται στα λόγια αυτού του ύμνου. Και μας λέει λοιπόν, δώσ' μη τούτο των ξένων, που τον χωράει ο τόπος, που τον χωράει η ιστορία, που τον χωράει η καρδιά μας, που τον χωράει ο νους μας, που δεν ξέρουμε γιατί και πώς είναι έτσι όπως είναι. Ένας ξένος που στην προκειμένη περίπτωση που αναφέρεται στον Ιησού με το ξύ κεφαλαίο, έτσι, πατέρα Νικόλαο. Γιατί με ξύ μικρό είμαστε γεμάτοι από ξενιτιές. Θυμόμουν ερχόμενος εδώ στο σπίτι για να κάνω την εκπομπή. Τον ξένο του Καμία, ξέρετε το ξένο, δεν ξέρω ποιος διαβάζει. Ποιος διαβάζει Καμία πια σήμερα, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Γιατί, διότι ο ξένος μιλάει για την αυτοαλωτρία ουσιαστικά, την αυτοαποκτένωση. Κανείς αποξενώνει τα πάνω ακόμη που είναι παράλογος, αλλά στην πραγματικότητα, και αυτό δεν το λέει ο Καμία. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Εμείς τον έχουμε κάνει παραλόγοντας, εμείς οι ίδιοι παραλόγοι. Ο κόσμος είναι παραλόγος γιατί έχω συμβάλει και εγώ στο παράλογο του κόσμου. Στη συνέχεια το βρίσκω έξω μου, είναι φυσικό αυτό. Σήμερα όλοι οι άνθρωποι το παράλογο του είναι σίγουρο ότι υπάρχει, αλλά μόνο έξω το βλέπουν. Ναι. Μέσα τους δεν θέλουν να το δουν. Ναι. Η αμαρτία υπάρχει και το κακό υπάρχει, αλλά έξω μου. Μέσα μου δεν υπάρχει. Παρά τα αυτά συμβάλλω στο παράλογο και στην συνεχεία το συναντώ επίσης έξω μου σε διαφορετικές δόσεις. Μπορεί εγώ να συνεισέφερα λιγότερο και να απολαμβάνω περισσότερο ή να. Λοιπόν, έπειτα σκεφτόμουν την μαρξιστική έννοια της αλωτρίωσης. Ένας κόσμος εργασιακών σχέσεων που μας αποξενώνει από τον εαυτό μας, ναι ή όχι, από την ουσία μας. Υποτίθεται ότι ο καπιταλισμός είναι αποξενωτικός. Απεδείχθη ότι ο φιροσμένος μακρισμός είναι εξίσου αλωτριωτικός. Στην πραγματικότητα είναι πολύ περισσότερο αλωτριωτικός, όπως έλεγε ο Άρθουρ Καίστλερ. Στον καπιταλισμό τουλάχιστον κανείς διαμαρτύρεται κάπου. Στον εφηρμοσμένο αυτό οι αλωτρίοι ήταν τόσοι που το χειρότερο της σύμπτωμα ήταν ότι όλοι ομολογούσαν ότι ζούσαν στον παράδεισο ταυτόχρονα και έπρεπε να το ομολογούν αυτό. Λοιπόν, επομένως από αλωτρίωση και από αποξένωση είμαστε γεμάτοι. Να βάλουμε και την αποξένωση των σχέσεων σήμερα μέσα στον άκρατο αυτό, την άκρατη αυτή. Πάω να πω αναρκισισμό. Τελευταία έχω βρει έναν άλλο όρο, ο οποίος είναι πιο βολικός. Είναι μεταναρκισισμός αυτό που ζούμε. Το αποτέλεσμα είναι μια αποξένωση από τη σχέση που είναι αυτονόητη σήμερα. Δεν είναι πλέον να έχουμε περάσει τη φάση που αυτό ήταν μια διερώτηση, ένας πόνος. Είναι κάτι αυτονόητο. Είναι όπως ακριβώς τα καράβια που ταξιδεύουν μόνα, ας πούμε. Καθένα είναι μόνο του. Και αυτό βέβαια είναι αλωτρίωση, η αλωτρίωση στο ζευγάρι. Όταν πάει να παίζεται το παιχνίδι της αταμιλίας αντανάκλησης. Η αλωτρίωση με τα παιδιά, όταν αποφασίζουν ότι ο εαυτός που τους πετάμε στο πρόσωπο δεν τους ενδιαφέρει. Η εργασιακή αλωτρίωση, όταν δεν μας καταλαβαίνουν και δεν καταλαβαίνουμε κάπου γιατί κάνουμε αυτό που κάνουμε. Είναι η ιστορία μιας αποξένωσης, η ιστορία του ανθρώπου, ειδικά του σημερινού ανθρώπου. Ακόμα και αυτοί που κάνουν αυτό που θέλουν, στην πραγματικότητα το κάνουν με ανθρώπου που δεν τους αρέσει να το κάνουν. Πολλές φορές. Και άλλα πολλά. Και έρχεται τώρα εδώ μια πρόταση υπερφυούς ξενιτείας, η οποία μας απαλλάσσει από όλες αυτές τις αλωτριώσεις. Είναι το φοβερό. Το συγκλονιστικό με τον Χριστό είναι ότι σε απαλλάσσει από την αλωτρίωση και τόσοι πολλοί που έχεις επιλέξει έχουν επιλέξει άλλοι για σένα. Διότι ουσιαστικά σε θέτει σε μια προοπτική η οποία είναι τεράστια. Ξέρετε, θυμάμαι, μας έλεγε ο Άγιος Πορφύριος ότι τα περισσότερα ανθρώπινα προβλήματα δεν λύνονται, εξαφανίζονται. Δηλαδή είναι μια αλωτρίωση εξαίσια, η οποία στην πραγματικότητα μου διευρύνει τόσο πολύ τον ορίζοντα, ώστε μου αποκαλύπτει την αλήθεια για τα πράγματα. Αυτό το ερώτημα το φοβερό του μου κάνει συγκλονιστική εντύπωση καθώς προέρχομαι από φιλοσοφία και τέτοια. Τι είναι στην αλήθεια, και βλέπετε ότι ο Πιλάτος το ερώτημα αυτό αρνείται να το απαντήσει. Δεν περιμένει καν απάντηση. Δεν υπάρχει απάντηση αυτό το ερώτημα για ένα Ρωμαίο διοικητή εκείνη την εποχή, ο οποίος είναι βουτυγμένος στην αλωτρίωση, αν κερδίσει ό,τι κέρδισε. Δεν υπάρχει απάντηση στο ερώτημα αυτό. Δεν περιμένει καν να ακούσει απάντηση. Σήμερα, πατέρα Νικόλαε, διαπαιδαγωγούμαστε στην αποξένωση. Ακριβώς έτσι όπως το είπατε. Νομίζουμε ότι μας σώζει από την αποξένωση των άλλων, τις συνέπειες της κακίας της. Αυτή η πραγματικότητα μας κάνει ακόμα χειρότερους εχθρούς τους και αυτούς και σε εμάς αυτούς. Είμαστε επίβουλοι σήμερα. Δεν είμαστε απλώς εχθροί. Κάθε μας επιβουλεύεται το ναρκισσικό όνειρο του άλλου. Ας πούμε, και για τον λόγο πάντοτε βλέπετε ότι απλώνουμε χέρι πρώτοι ο ένας τον άλλο, ή όταν μας τα πλώσει αυτός απλώνουμε διπλό χέρι εμείς, για να μπορέσουμε να ασφαλίσουμε την ναρκισσική μας ισορροπία όσο γίνεται. Αυτό είναι αδύνατο. Και στην πραγματικότητα, και εδώ ο Χριστός έρχεται με το συγκλονιστικό του δική του αλωτρίωση, την υπερφυή, και σου λέει: Κοίταξε, κάνε τα ανάποδα. Κάνε τα ανάποδα. Καταλάβατε. Δηλαδή, άσε τον άλλο να μπει μέσα στη σφαίρα αυτή. Έτσι, και σε εσύ αγκαλιασέ τον. Και πες το, άφησε αυτό, ουγαρίδασε την ουγαριδική, εντάξει. Και εκείνη τη στιγμή αλλάζει ουσιαστικά ολόκληρη η ροή της ανθρώπινης ιστορίας. σταματάει η θυματοποίηση. Δεν φταίει πια ο άλλος. Ξέρετε ότι για να βγείτε από την κατάθλιψη πρέπει να μην φταίει πια ο άλλος. Με την έννοια αυτή, βλέπετε πως αυτή η θαυμαστία λωτρίωση του Χριστού, η αποξένωση αυτή από την ανθρώπινη αναρκησική συνήθεια, είναι συγκλονιστική, σωτήρια. Δεν φταίει πια ο άλλος, σημαίνει ότι ελέγχω την κατάσταση. Αυτό όμως δεν ισχύει. Πάντα θα φταίει ο άλλος και στην ουσία, θα φταίμε εμείς. Δεν φταίει στην πραγματικότητα ο άλλος. Αυτό είναι το θέμα. Ότι στην πραγματικότητα φταίμε πάντοτε εμείς. Ακριβώς αυτό. Όταν κανείς το δει αυτό μια στιγμή μονάχα στη ζωή του, θα το ερωτευτεί, θα το αγαπήσει τόσο, που θα θέλει να τα αφήσει από τα χέρια του. Το τραβά να το πάρει. Το τραβά να του λέει: όχι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Πριν από λίγο καιρό είχα τη διαδίκτυα μια συνέντευξη ενός σημαντικού ηθοποιού, ο οποίος έγινε χριστιανός. Και ήταν στη μια συνέντευξη, ήταν ο κύριος Λιάγκας, η κυρία Σκορδά, εγώ δεν βλέπω τέτοια, δεν έχω καιρό, ούτε διάθεση. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Και κάποια στιγμή κουβεντιάζανε μαζί του. Και του έλεγε αυτός ότι είναι υπέροχο, ότι φταίω. Και το επετέθησαν οι δύο και λέγανε: μα δεν μπορεί να φταίει τώρα, αυτό είναι αυτομαστίγο. Του λέγανε: αυτό είναι σαδίσιο προσφασοκισμός. Ναι. Και δεν καταλάβαινε ο άνθρωπος τι χαρά είχε βρει. Τι χαρά είχε βρει. Τι χαρά, δηλαδή αυτό που είναι ο σταυρός του Χριστού τελικά. Βλέπετε πως αυτή όλη η αποξένωση από τα ανθρώπινα κριτήρια που είπαμε πριν που έχει ο Χριστός εξηγείται για το αυτή. Τον οδηγεί να κάνει και καινούργια πράγματα στις ανθρώπινες σχέσεις. Το πιο καινούργιο μπορεί να είναι ο σταυρός. Χθες εσύ σταυρός είμαι εγώ. Αυτό τώρα όσον αφορά τον ξένο με την έννοια της αποξένωσης. Ναι, όμως... Εδώ έχουμε... Να σας πω ότι υπάρχουν δύο αποξενώσεις. Η μία είναι αυτή που ξέρουμε και μας κάνει χάλια. Είπα για τον Καμί, είπα για τον αναρκισμό, είπα για τον μαρξισμό κλπ. Και υπάρχει και μια άλλη αποξένωση που είναι θελούσια, που είναι η αποξένωση μιας καινούριας δομής κριτηρίων πνευματικής, η οποία είναι και αυτή ξένη από τα ανθρώπινα κριτήρια τα οποία είναι τα προηγούμενα. Δηλαδή, χτύπα, να μη σε χτυπήσουν, φάε, να μη σε φάνε κλπ. Ταυτόχρονα όμως έχει καρπό. Έχει καταπληκτικό καρπό και σε ψυχολογικό επίπεδο και σε πνευματικό και σε αιώνιο επίπεδο. Δηλαδή η δουλειά του Χριστού ήταν ακριβώς αυτό, να αλλάξει την ανθρώπινη προαίρεση. Η ανθρώπινη προαίρεση ήθελε στραβά πράγματα. Τι εννοείται στραβά πράγματα? Ήταν όλα αυτά που είπα προηγουμένως. Δηλαδή όλο αυτό την τεράστια αντιμαχία, όλη αυτή την τεράστια υπεράσπιση του φανταστικού εαυτού, όλη αυτή την τεράστια συνηγορία για τη δύναμη και την εξουσία. Όλη αυτή την τεράστια συνηγορία για οποιασδήποτε ειδονές συμπαρομαρτούν με όλα αυτά. Τις πιο μικρές, τις πιο σκοτισμένες, ας πούμε. Αυτή την προαίρεση λοιπόν την παίρνει, το λέει ο Μάξιμος αυτό. Και ενώ είναι στραμμένη σε αυτά, και ενώ αυτή η προαίρεση έχει προξενήσει το θάνατο και της φύσεως και του, έτσι λέει ο Μάξιμος, αλλάζει την προαίρεση για να αποκτήσει δικαίωμα να αναστήσει και τη φύση. Η προαίρεση πλέον είναι το θέλημα του Θεού. Είναι αυτό που θέλει να κάνει ο Θεός μέσα σε όλα αυτά. Για το πώς τα φτιάξει ο Θεός να είναι όλα αυτά. Και οι σχέσεις και το σώμα και οι σκέψεις και η κοινωνία και η διάθεση και η σχέση με τον άλλο και η... Λοιπόν, πώς τα θέλει ο Θεός. Ναι, αλλά αυτό έχει σταυρό, έχει δυσκολία, καταλάβατε. Αντιστρέφει ουσιαστικά τα ανθρώπινα κριτήρια. Δεν αφήνει καν την αναρκησική διεκδίκηση. Τίποτε. Πάρε το μαχαίρι στη θήκη σου. Δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει κάτι τρόπος, δεν αμυνόμαστε εδώ. Δηλαδή ουσιαστικά παρουσιάζουμε μια συνθήκη νέας ζωής και νέας αγάπης, σταματάει η θυματοποίηση και ξαφνικά ο καθένας γίνεται άπειρα αγαπητικός. Ο οποίος μπει σε αυτό το πράγμα, ο Χριστός είναι η αγάπη η ίδια, έξω του κάνει αυτό το πράγμα. Όπως ο Άγιος Νεκτάριος, που όταν κάναν κάτι στη Λιζάριο οι σπουδαστές, τιμωρούσε τον εαυτό του. Θυμάστε, αυτό είναι ο σταυρός του Χριστού. Είναι μια αντιστροφή της προοπτικής εξουσίας και δυνάμεως. Ναι ή όχι. Μια αντιστροφή της αρκησικός του θαυμασμού που είχε σαν διευθυντής του Ριζαρίου, που ήταν τότε το μεγαλύτερο ακαδημαϊκό ίδρυμα, ας πούμε, πέντα το Πανεπιστήμιο Αθηνών στην Ελλάδα. Και τιμωρούσε τον εαυτό του. Κάνανε αυτές τις ζημίες, δεν θα φάω για 2 μέρες. Τι έκανες, δεν θα φάω για 3 μέρες. Και συγκλονίζονταν τα παιδιά και άλλαζαν αμέσως και ταυτόχρονα τον κάναν και ήταν πραγματικός τους πατέρας πλέον αυτό που γινόταν. Ήταν κάποιος που τους εμάθανε πώς ακριβώς αγαπούμε. Πώς διορθώνουμε τον άλλον, πώς ακριβώς αναλαμβάνουμε την ευθύνη του. Δεν ξέρω τώρα εγώ δεν νομίζω ότι είναι και πολύ. Αλλά πάντως έχουν να κάνουν με μια γονιμοποιό αποξένωση. Βέβαια, είπατε κάτι για το σώμα στην αρχή της εκπομπής ή όχι? Ναι, γιατί δώσ' μου τούτο το ξένο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα της αποδοχής του Ιησού για της τιμής του σώματός του. Η ιερότητα του ανθρωπίνου σώματος. Και είναι αυτό το οποίο ήθελα να σας φέρω, πατέρα Νικόλα, και να ρωτήσω, γιατί μιλάμε τώρα, κάναμε την εισαγωγή για την αποξένωση με αυτή την έννοια, από την άλλη όμως έχουμε και την τιμή του ανθρωπίνου σώματος και στην περίπτωση αυτή κάτι, για να μην σας διακόπτω, που το συναντάμε και στην αρχαιότητα, έτσι, στην αρχαιολογική παράδοση, Αντιγόνη Τρέοντας, που ζητάει να πάρει το νεκρό σώμα, να το τιμήσει. Η τιμή του νεκρού σώματος, αυτό εννοώ. Για το σώμα δεν τιμάται. Στην αρχή παράδοση, μην είστε τόσο σίγουροι. Το αντίθετο γίνεται ακριβώς. Θεωρείται ότι είναι βάρος για την ψυχή και πόνος, εκτός από τον Αριστοτέλη ουσιαστικά. Αλλά και εκεί βλέπετε δεν διαιωνίζει το σώμα. Η συμπαραγωγικότητα το σώμα έχει αποκτάξει άποψη που μπορεί να γίνει αιώνιο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι δηλαδή πλέον ένα καιρικό ένδυμα. Εντάξει, βέβαια. Το γεγονός ότι στην αρχαία φιλοσοφία εδώ και εκεί, στην αρχαία σκέψη, θα συναντήσετε την τιμή του νεκρού. Δεν σημαίνει και δεν μεταφράζεται τιμή του σώματος κατά αυτού. Είναι τιμή του προσώπου εκεί. Πώς θα σας πω, δηλαδή είναι ότι κάποιο τρόπο αυτό που υπήρξε αυτός ο άνθρωπος αξίζει να το χειριστούμε ανάλογα με το τέλος. Είναι οντολογική αξιολόγηση και αξιοποίηση του σώματος. Εντάξει, να συνεννοούμεθα. Ωραία. Το διευκρινίσατε πάρα πολύ. Αυτό είναι πολύ σοβαρό, γιατί ήταν μια από τις μεγαλύτερες αντιμαχίες μεταξύ του χριστιανισμού και των πρώτων πρωτανικών φιλοσόφων της εποχής. Και το λέει, έχουν σωθεί και τα ίχνη στις πράξεις των Αποστόλων. Όταν είπε για ανάσταση των νεκρών στους Αθηναίους, θυμάστε, του είπανε. Του είπανε, άστο αυτό, ακουσόμεθα σου και αύριο. Άσε μας να φύγουμε τώρα. Ανάσταση των νεκρών. Και λέμε και πάθαμε. Να γλιτώσουμε με το σώμα αυτό. Τον πόνο, με τη φθορά, όταν ελευθερωθεί η ψυχή να φύγει, τι μας πεινάζει για αναστάσεις τώρα, πάλι τα ίδια θα έχουμε. Παρένθεση αυτού. Δεν είναι απλά λοιπόν η τιμή του σώματος, είναι ουσιαστικά η ανάσταση του σώματος εδώ που μας ενδιαφέρει. Προσέξτε, η τιμή του σώματος με τον ένα ή τον άλλο τρόπο είναι και αυτή ένα γεγονός, η δραστήρινα. Αλλά θα μας ενδιαφέρει να τιμήσουμε το σώμα αθεοπρεπώς, ναι ή όχι. Πώς θα σας το πω τώρα, λένε οι χρονογράφοι ότι και ο Πόντιος Πιλάτος από ένα μικρό οικιακό όργιο έβγαινε όταν λιβερκήρε τον Χριστό, καταλάβατε. Τιμούσε το σώμα του και αυτός. Δε όντως, σήμερα το σώμα τιμάται σε ένα είδος φιλοσοφικό ατάρτη, ας πούμε, μας γλιτώνει από το πειρασμό να μιλάμε για το ένα και για το όλον, διότι είναι ένα ιδιωτικό καταφύγιο ατομικής λογικότητας. Τι θα πιθανόν και πολλά παράλογα πράγματα στο μεταξύ αυτό. Αλλά η τιμή του σώματος καθ' αυτού εδώ είναι ότι το σώμα μπορεί να συνδιαιωνίσει, όπως λέει ο Γρηγόριος ο Παλαμάς, με την ψυχή, καταλάβατε. Δηλαδή όχι, να μας το εξηγήσετε λιγάκι αυτό, τι εννοείται συνδιαιωνίσει. Αυτό είναι το σώμα του Λόγου, είναι το σώμα του Θεού, είναι το σώμα του Χριστού πλέον. Και βέβαια όταν ο Ιωσήφ, πώς το λένε, παίζει μέσα του με την εικότητα του, της βιβλικής τιμής στο σώμα και ταυτόχρονα το καινούριο που έχει ο Χριστός, διότι είχε ακούσει ότι θα αναστηθεί κλπ. Αυτό το πράγμα είναι ανθρώπινο, καταλαβαίνει κανείς πως γίνεται, αλλά ταυτόχρονα το βάρος, όπως ξέρετε καλά, στην Καινή Διαθήκη πέφτει στο ότι το σώμα αυτό, έτσι, προορίζεται να ζήσει αιώνια. Αυτό είναι το καινούριο στοιχείο που έχουμε εδώ. Ένα σώμα το οποίο προορίζεται να ζήσει αιώνια. Δεν είναι απλά ότι καλό παιδί ήταν, ας πούμε, πήγε χαμένο, ας το θάψουμε. Είναι το φαντασκουλίκια. Είναι και η τιμή στο σώμα αυτού ο οποίος μίλησε για το σώμα ως ναό του Αγίου Πνεύματος και μίλησε για το σώμα ως τον ναό ο οποίος σε 3 μέρες θα αποκατασταθεί και πάλι, έτσι. Είναι το εν Θεό σώμα, το εν Αγίο Πνεύμα τη σώμα. Ναι, δεν είναι το ανευ Θεού σώμα. Δεν είναι το σώμα καθ' αυτό που σας πω, δηλαδή. Δεν είναι απλώς εδώ ότι κυριεύουμε τη θνητότητα. Εδώ κυριεύουμε τη ζωή. Αυτή αυτή είναι η συνείδηση και της Καινής Διαθήκης, όχι μόνο της Εκκλησίας αργότερα. Κατά τα άλλα, ισχύει ο νόμος του Ηρακλήτου, ναι, και σκοπρίων εκβλητότεροι είναι Κρήτης. Πετάμε ακόμα χειρότερα και αυτά. Οποία. Με την έννοια ότι να τελειώνουμε μια ώρα αρχίτερα, γιατί η φθορά είναι κάτι που μας πονάει. Εδώ δεν πρόκειται για φθορά. Εδώ πρόκειται για την υπόσχεση μιας νέας ζωής, η οποία έχει γίνει αντικείμενο αφήγησης από τον Χριστό ξανά και ξανά. Έχει εντυπωσιάσει τους μαθητές, προφανώς δεν καταλαβαίνουν. Προφανώς όμως απ' την άλλη δεν τολμούν και να το βάλουν στα σκουπίδια, τον έχουν δει να ανασταίνει νεκρούς. Άντε το γιο της χειράς της Ναΐνα, άντε το γιο της κόρης του Ιαήρου, μάλλον την κόρη του Ιαήρου, του Λάτων. Κρούς. Άρα δεν πρέπει να πετάξουμε στα σκουπίδια, αυτό είναι κάτι πολύ σοβαρό, αυτό δεν είναι τώρα. Τι σημαίνει ότι υπάρχει αυτή η Ανάσταση λοιπόν? Κοιτάξτε, το σώμα του Χριστού είναι ένα μαρτυρικό σώμα. Θα ακούσουμε σήμερα να μας λέει η Εκκλησία, έκαστον μέλος της Αγίας Φαρκός, ατιμίαν δι' ημάς υπέμεινε. Τα στακάνθαση κεφαλή, η όψη τα εμπτύσματα, η λήξη αγώνες ταραπίσματα, ρήματα για το σώμα, το στόμα την είναι το όξι κεραστής, σαν ακολύνει τη γεύση, τα όδωτα δισεβείς βλασφημίας, ο νότος την φραγκέλωση, η νυχή των κάλαμων, του όλου σώματος εκτάσσεται το σταυρό, τα άρθρα, τους ύλους και η πλευρά την λόγχη, έτσι. Και αυτό θεωρείται μια τεράστια συγκατάβαση τσιόλου και μια τεράστια, θα λέγαμε, αυτοπροσφορά. Για ποιο λόγο τώρα? Εδώ ένα λεπτό το σημείο. Πρέπει να προσέξουμε να μην υιοθετούμε θεωρίες για την ικανοποίηση της θείας δικαιοσύνης. Δηλαδή δεν είμαι κάποιος ο οποίος πρέπει να τιμωρηθεί στη θέση μου. Αυτό έχει γεννήσει πολλή αφαιρία στη Δύση και πολλά διέξοδα. Είναι αφαιρία του Ανσέλμου, του Κατέρμπουρη. Και γιατί και η Δύση ακόμα αυτό το πράγμα δεν το αγαπά πλέον, δεν αρέσκεται σε αυτό. Για μας όλο αυτό γίνεται δια του αγιαστού, το ανθρωπίνο του Θεού των άνθρωπων, όπως λέει ο Γρηγόριος ο Παλαμάς, για να περάσει η θεία ζωή μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη. Καταλάβατε. Αυτό όλο το μαρτύριο δηλαδή και την ίδια η συγκατάβαση, η ίδια η ενσάρκωση γίνεται για να μπορέσει να χυθεί, να μεταγγιστεί δηλαδή, με ένα πολύ πραγματικό τρόπο μέσω της υποστατικής ένωσης των δύο φύσεων, που σημαίνει ότι όλες οι ενέργειες και, όλα τα πράγματα και τα θελήματα είναι διπλά. Στο Χριστό δεν είναι θείο ανθρώπινο, θείο και ανθρώπινο πάντοτε. Να μπορεί με ένα πραγματικό, οντολογικό τρόπο η θεία ζωή μέσα στα ανθρώπινα πράγματα. Ο Σταυρός του Χριστού είναι η πράξη του Θεού ως ανθρώπου για να δοθεί διέξοδο στο ανθρώπινο της φθοράς και του θανάτου. Δηλαδή δεν τρώει το ξύλο, δεν υφίσταται τα σακάνθα, τα εμπτύσματα, τα ραπίσματα, τη χολήν, το φραγκέλωση. Δεν τα υφίσταται για λόγους τιμωρίας, καταλάβατε. Αλλά για να δείξει το πώς διεξάγεται η αγάπη του Θεού μέσα στην παρούσα κατάσταση. Δηλαδή διεξάγεται μέσα από ένα μαρτύριο, στο οποίο μαρτύριο αποδίεται ο ίδιος, για να μπορέσει πρώτα να σηκώσει το βάρος αυτού του μαρτυρίου για εμάς που δεν μπορούμε να το σκεφτούμε. Δεν το βρείτε πουθενά στην αρχαία φιλοσοφία για παράδειγμα, ούτε στην ενδρική σκέψη. Έτσι. Και δεύτερον, για να μας ενθαρρύνει να το επιχειρήσουμε έχοντας εκ των προτέρων εξασφαλισμένη την οδό. Το τέλος της οδού, την Ανάσταση, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, την αιωνιότητα, την κατά Θεόν αιωνιότητα. Δεν ξέρω. Αυτό είναι πολύ λεπτό τιμίο. Η σωματική παρουσία του Χριστού και η ψυχολογική του παρουσία μας χάνει. Μια ψυχή. Από την πλευρά ψυχή ο Χριστός τελείως ανθρώπινο, παντελώς ανθρώπινο. Τα βλέμματα που ανταλλάσσει με την Παναγία, ο τρόπος που κοιτάει τους μαθητές του, ο τρόπος που κοιτάει τους ανθρώπους με τους οποίους συναναστρέφεται, που κοιτάζει την πόλη. Δυστυχώς όλα αυτά μπορούμε να τα φανταστούμε μόνο. Είναι αποτέλεσμα μιας τεράστιας ταυτότητας προσωπικής. Έτσι, διότι ο άνθρωπος από το λόγο. Και αυτό το πράγμα δίνει μια τεράστια θεότητα σε όλα αυτά τα οποία έκανε. Τα έκανε τα ανθρώπινα θεοπρεπώς, καταλαβαίνετε. Και βλέπετε ότι όλο αυτό, όλη αυτή η θεοπρέπεια, όλη αυτή η θαυμαστή ύπαρξη δεν μπορεί να δράσει και να κινηθεί αλλιώς ή μη μόνο αυτόν τον μαρτυρικό τρόπο. Γιατί μόνο με αυτόν τον μαρτυρικό τρόπο η πραγματική αγάπη, η αγάπη του Θεού και η ζωή του Θεού μπορεί να περάσει μέσα στον ανθρώπινο πλάσμα. Είμαι σαφής, καθόλου? Ναι, βέβαια, και σας ακούμε με μεγάλη προσοχή. Αλλά εμείς πάμε τώρα και λέμε, κοίταξε, αγαπώ, αγαπάς, παίζουμε το παιχνίδι, αυτό το γνωστό, πώς το ωραίο, τι ωραίο παιχνίδι είναι αυτό. Ναι, το παίζουμε συνέχεια. Το παιχνίδι της βοηθείας, το παιχνίδι του καθρεφτίσματος του ενός στον άλλο. Ταυτόχρονα, μέσα από όλο αυτό το πράγμα διεκδικούμε κάτι βασίτερο από τον άλλο και αυτό δεν μας το δίνει. Και απορούμε που δεν μας το έδωσε. Και μετά από χρόνια λέει ένα ζευγάρι, άλλαξες. Έτσι, πως έλεγε εκείνος ο τραγουδοποιός παλιότερα, πόσο άλλαξα, πόσο άλλαξες. Και τα όνειρά μας λέει γίνανε, αναμειχθήκαμε όπως τα χρώματα στο πλυντήριο. Εδώ γίνεται μια φοβερή διδασκαλία για το πώς διεξάγεται η αγάπη. Και βλέπετε ότι διεξάγεται πνευματικά, ένα Αγίο Πνεύμα η αγάπη. Διεξάγεται με τη βοήθεια του Θεού, δεν μπορείς, είναι τόσο δύσκολο σπόρο. Αλλήμονό μας, αλλά βέβαια στην εικόνα του απολύτου. Δεν το πράγμα του ανθρώπου. Απ' τη μια απολύτως θέτει την αγάπη ολόκληρη, την οποία δεν διαθέτησες για τον άλλο, εν παρενθέσει. Και από την άλλη, δεν μπορείς να κάνεις χωρίς αυτή, και από την άλλη δεν μπορείς να διεξάγεις με τις δικές σου δυνάμεις. Αυτό είναι το δράμα όλο. Το οποίο το ξέρει πάρα πολύ καλά η ψυχολογία. Μόνο που δεν μπορεί να σας προτείνει λύση. Εδώ είναι αυτή η φοβερή διεξαγωγή της αγάπης. Η διεξαγωγή της του τρόπου με τον οποίο η Θεία Ζωή έρχεται σε μένα. Και ο άλλος ο πραγματικός εισέρχεται σε μένα. Και παίρνω κι εγώ μέσα σε αυτόν και γίνεται αυτή η υπέροχη κατάσταση, σχέση που λέγεται πνευματική αγάπη. Και γίνεται μια ακριβή φιλία, αυτό που κρατάει η αιώνια. Και συνέχεια ερωτευμένος με τον άλλον. Δεν τελειώνει ποτέ αυτό. Και καινούργιες όψεις συνέχεια. Βλέπεις το άλλο και αυτός είσαι. Δεν ξέρω αν αυτά, βλέπετε, είναι λίγο ξεμάθαμε να τα σκεπτόμαστε έτσι. Γι' αυτό και μας χρειάζεται και η θεολογία. Άκουγα διάφορα που λέγανε κάποιοι δημοσιογράφοι. Τι μαρτύριο διάφοροι, ιδίως κρατικών αλλά και ιδιωτικών σταθμών για τον Χριστό. Λοιπόν, τι ακούει κανένας αυτές τις μέρες? Είναι απίστευτο από ευγενείς παρανοήσεις ως χονδροειδείς παρανοήσεις, έτσι. Υπάρχουν και ευγενείς παρανοήσεις. Εγώ, του τύπου ότι θέλησε να κάνει το θέλημά του και να σαν καλός τσαμπουκάς, ας πούμε, να πατήσει πόδι, ας πούμε, έτσι, απέναντι στους Φαρισαίους, να ένας επαναστάτης, λοιπόν. Πόσο τραγική παρανόηση. Αυτά τα οποία λέτε, εκείνο το οποίο επίσης συμβαίνει σήμερα με τις παρανοήσεις και όλα αυτά είναι ότι έχουν αλλάξει και οι έννοιες των λέξεων που χρησιμοποιούν. Μπράβο, έτσι είναι. Και βέβαια στη συνέχεια, πρώτα έχω βρει τις παρανοήσεις, δεν θα αναφερθώ σε αυτές. Αυτές είναι ακόμα πιο εξοργιστικές. Δεν μιλάμε ποτέ για το μαρτύριο ενός ανθρώπου, έτσι, καταφρονητικά. Ιδίως όταν έχουμε φροντίσει εμείς να σταυρώσουμε όλους άλλους δίπλα μας, έτσι, συγγνώμη. Διότι αυτό σημαίνει σήμερα. Καθένας πορεύεται προς το χάος του, κουβαλώντας και μερικούς καμιά δεκαριά σταυρωμένους από πίσω του. Τους σταύρωσε ο ίδιος μέχρι να τον σταυρώσουν και αυτόν για τα καλά και να πάει εκεί που πάει. Βλέπετε πως ο ανθρώπινος πόνος, δηλαδή γιατί ακριβώς ο άνθρωπος δεν θέλει πέρα από την εφρατική μεριά, ας πούμε, του καλού Χριστού που συγχωρεί και κάνει και δείχνει και είναι και στην πόρνη, να πόρνη που ξαναπήγαινε λοιπόν και ξαναβρέστε με τον εραστή σου, καταλάβατε. Εδώ είμαστε η Εκκλησία του Χριστού, έχουμε ελευθερία. Είναι φοβερό ο Παύλος που λέει: κοίταξε, ναι, όντως έχεις ελευθερία που να σε πάρει, αλλά δεν την έχει πρώτο λόγο. Για να μπορέσει να αγαπήσει με ένα και άλλο τρόπο τα πράγματα. Αλλά βέβαια αυτή η εφρατική πλευρά, θα ψήσουμε για το αρνί, όλα θα είναι ευτυχισμένα. Καταλάβατε, και δεν ανάζει τίποτα, γιατί δεν έχουμε ανάγκη τον χριστιανισμό αυτόν. Ναι. Αλλά αυτό είναι ο χριστιανισμός του Χριστού. Δεν ξέρω αν υπάρχει κανένας άλλος, αλλά εγώ αυτόν Αλλά θα με ενδιαφέρει προσωπικά, θα με ενδιαφέρει καθόλου ο ξυνισμός και στα νιάτα μου δεν με ενδιαφέρει πράγματι καθόλου. Αλήθεια σας το λέω. Όταν δεν τα είχα δει όλα αυτά βέβαια. Λοιπόν, αλλά αυτό που ενδιαφέρει ακριβώς διότι έχει να μας πει ότι υπάρχει ένας τρόπος να πρόσαγγα κάθια στο κεφάλι, εμπτύσματα στο πρόσωπο, ραπίσματα στις αγώνες, χολή στη γεύση, φραγκέρωση και δεν ξέρω τι άλλο. Να τα δέχεστε αυτά όλα να συμβαίνουν με έναν τέτοιο τρόπο που να αποκαλύπτεται ταυτόχρονα η αιώνια ζωή. Να τα κάνεις με τον σωστό τρόπο δηλαδή. Θα το πάσουν τους άλλους, θα το κάνουν. Δεν υπάρχει πως τα λιτώστε ούτε εσείς ούτε εγώ. Θα το φάει το φραγκέλο. Ναι. Το φραγκέλο, μα δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά υπάρχει ένας τρόπος, αυτό που με πείθει στο χριστιανισμό. Ότι χωρίς να εγκαταλείψει την απόλυτη πραγματικότητα, την τραγικότητα της ζωής, βάζει εκεί το πιο υπέρτατο άνθος, που είναι η αιώνια ζωή χάρη του Θεού, και η πραγματικότητα της μεταποίησης όλων αυτών είναι τεράστια ευτυχία. Από τη ζωή αυτή ήδη. Αν δείτε ανθρώπους που γνωρίζουν και βρίσκουν τον Χριστό κάποια στιγμή, θα δείτε ότι όλοι τους έχουν αυτό το πράγμα. Ξαφνικά χαζεύουν από χαρά. Ενώ δεν γνωρίζει τίποτα γύρω τους. Μπορεί να είναι μέσα στο αντικαρκυνικό και να είναι στην τελευταία του φάση. Και ξαφνικά λάμπει ολόκληρος. Και εμείς οι βλάκες που κάνουμε τους χριστιανούς απορούμε. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, σε μια άθλια σχέση, μια άθλια οικογένεια, σε μια κατάσταση οικονομική, δεν ξέρω τι, και ξαφνικά στράφεται ο τόπος. Το έχω ξαναπεί. Σταυρός, ξέρετε, δεν είναι τα βάσανα που ονομάζουμε σταυρό. Σταυρός είναι από τη στιγμή που θα αποφασίσεις τα βάσανα να τα διεξάγεις με τον τρόπο του Χριστού. Σταυρός δεν είναι έχεις μια θεόστραβη γυναίκα. Φταίει κάποιος άλλος, θες και εσύ, την έκανες και στραβότερη με την αντίδραση των τρόπων σου κλπ. Θα είναι ένα βάσανο. Ο σταυρός θα αρχίσει να είσαι να την αναστάξεις για να την αγαπήσεις όπως θέλει ο Χριστός. Εκεί ξαφνικά γίνονται τα θαύματα. Τα μεγάλα θαύματα. Άνευ των οποίων θαυμάτων, ούτε η θεολογία, ούτε η Εκκλησία μας κράτησε τίποτα. Είναι κολοκύθια. Για πέταμα. Όλα είναι για πέταμα. Είναι απλώς χάνουμε τον καιρό μας. Ενώ ο Χριστός δεν έχασε ποτέ ούτε στιγμή. Και οι Απόστολοι. Και οι άλλοι ακολουθούν τον τρόπο αυτόν. Σήμερα νομίζουμε ότι το χριστιανός είναι τεράστια μαγεία. Μια μαγεία. Άλλοι την προτιμούν τη μαγεία αυτή με οράματα, με σάματα. Άλλοι την προτιμούν με πολύ ευχαριστιακή σύναξη, ευχαριστιακή εκκλησιολογία γάλα. Και εγώ από αυτά προέρχομαι. Αλλά πάντως όλα αυτά μένουν ανώδυνα και ο άνθρωπος παραμένει ίδιος. Όλα αυτά είναι αληθινά μόνο υπό τον όρο ότι είμαι όσο σοβαρός είναι ο Χριστός με όλα αυτά. Όσο σοβαρή ήταν η Απόστολη με όλα αυτά. Όσο σοβαρή ήταν οι άνθρωποι της Εκκλησίας, η αυθεντική κατά τους αιώνες με όλα αυτά. Περισσότερο τους αφορούσαν προσωπικά. Το έθαμε το ερώτημα, αυτός ο θάνατος, αυτή η κόλαση μπορεί να περάσουμε πέρα της. Χριστός ανέστη εκ νεκρών. Θανάτου, ακούστε. Θάνατον πατή σας. Αυτό με πείθει στο χριστιανισμό. Αν μου λέγανε ότι πρόκειται μια γνωστική διαφυγή, με εννοείται έτσι, ναι. Ένα πέταγμα της ψυχής. Αν δείτε στους νεοπλατωνικούς που τους αγάπησα πολύ στα νιάτα μου και τους έχω διαβάσει με πολύ έτσι γαχτάρα, θα μου έχουν οδρομίες της ψυχής. Κάτσε και φύγει. Εντάξει, η πραγματικότητα δεν αλλάζει. Αυτό κάνει το αντίθετο ακριβώς κάνει ο Χριστός. Σου λέει ότι η πραγματικότητα είναι χάλια, είναι θάνατος, είναι φραγκέλιο και εγώ θα σου δείξω πως περνάς μέσα από αυτό και όχι μόνο είσαι σώος, αλλά γίνεσαι και τρισευτυχισμένος και υγιής και εξαίσιος μέσα όμως από το μαρτύριο, βλέπετε. Μέσα από το βάσανο. Γι' αυτό και βλέπετε ότι όλοι οι άνθρωποι του Θεού δεν είναι χαζοχαρούμενοι. Είναι χαρούμενοι, αλλά όχι χαζοχαρούμενοι. Υπάρχει αυτή η χαρμολύπη, γιατί ξέρουν τι θα πει μαρτύριο, όλοι τους ξέρουν. Και υπάρχει και μαρτύριο που δικαιώνται στη ζωή αυτή, καλά που δεν δικαιώνται στη ζωή αυτή. Και δικαιώνται πολύ λίγο στη ζωή αυτή. Και δικαιώνται μετά τη ζωή αυτή. Αλλά πάντοτε αυτός που μέσα του ζει αυτό το μαρτύριο, το οποίο έχει να κάνει και με την προσωπική μας μετάνοια, να ξέρετε μέσα στο αυτό έχει πολύ χαρά. Μια χαρά που δεν είναι όμως ανθρώπινη. Δεν είναι χαρά ψυχολογική. Έρχεται από κάπου αλλού, ξέρετε δεν είναι δική του. Είναι η χαρά της Αναστάσεως. Αυτό το πράγμα δεν είναι συνέστημα όμως. Σήμερα, να ξέρετε, αυθεντικός χριστιανισμός, έλεγε κάποτε ο πατήρ Σοφρόνης, μας έλεγε διδάσκεται πάρα πολύ λίγο και από λίγους. Από αυτούς τους λίγους πρέπει να βρούμε. Για να μπορέσουμε να βρούμε το δρόμο και την πραγματικότητα του Χριστού. Αλλιώς περνάνε αυτά, είναι πέτοι, βαριολογούμαστε και τα βλέπουμε και τα αυτά και άντε. Το χρόνο πάει να είμαστε καλά. Και να είμαστε τελειώνει ο κόσμος. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει του χρόνου. Είστε σίγουροι θα κάνουμε Πάσχα του χρόνου? Εγώ το έχω πει και δημόσια σε μια εκπομπή πριν από λίγο καιρό που λεγόταν Ουφωνεύσεις. Και τώρα πάει στο YouTube. Έχουμε, χωρίς να είναι κανείς προφήτης, βλέπω ότι μπορεί να έρθει όλη αυτή η κατάσταση της τρέλας να οδηγήσει με πριν και καταστροφή. Δηλαδή όποιος δεν το βλέπει αυτό, απλά δεν θέλει να βλέπει. Άρα το να μην θέλεις να βλέπεις δεν είναι και η καλύτερη κατάσταση. Και αυτός ο στρουθοκαμιλισμός, πατέρα Νικόλη, επικρατεί πολύ στην εποχή μας και έχουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης και τα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Τα μέσα της μαζικής διάλυσης. Και δεν έχει τίποτα σήμερα από τον άνθρωπο πια. Και όλοι έτσι κάνουν. Και εγώ θα αλλάξω τα πράγματα. Δεν καταλαβαίνει κανείς. Κοιτάξτε κάτι. Εάν εγώ βαστάξω τη μάνα μου που είναι θεότρελη και έχω δίκιο που τη θεωρώ θεότρελη. Καταλάβατε τι λέω. Λέμε τώρα, θυμήθηκα τον πατέρα τον Άγιο Εφραίμ. Ο Άγιος Εφραίμ, κοντινακιώτης. Στα χρόνια μας το γνωρίσαμε. Λοιπόν, αυτός και ένα Αγιάδας θεότρελο. Όλοι λένε πόσο τρελός ήτανε. Ακούτε, για τα σίδερα. Θεότρελο. Και αυτός ο Φωστήρας, αντί να φύγει και να τον πετάξει στα σκουπίδια και να κάνει αυτό που θα κάναμε εμείς όλοι, κάτσε εκεί και τον υπέμεινε. Και τι έγινε? Φορές είχα τις χάσεις του Αγίου Πνεύματος. Και τώρα και πάντα. Δηλαδή αυτό το πράγμα το οποίο το δεν συναντήσαμε στους Αγίους. Εγώ το συνάντησα, εγώ έτσι λέω, μιλάω και αυτό βιογραφικά κάποιες φορές. Γι' αυτό λόγο πήγα στην εκκλησία. Δεν βρήκα κανένα παχουλό θεολόγο σαν εμένα που να λέει ωραία και να συγκινηθώ. Εννοείται. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εγώ θα αλλάξω την κατάσταση, δεν πειράξει και τι έγινε. Θα τη βρω εγώ μαζί σου καλά και πώς το λένε, θα σταθώ όπως θέλει ο Θεός και θα αλλάξει ο κόσμος. Ναι, θα αλλάξει ο κόσμος. Θα αλλάξει ο κόσμος γιατί αποκτάς παρησία ενώπιον του Θεού. Και μετά αυτό που θέλεις γίνεται. Ακούει ο Θεός έναν άνθρωπο. Δείτε λίγο την ιστορία με τα Σόδομα. Η οποία με συγκλονίζει κάθε φορά που τη σκέφτομαι. Τι θυμάστε, το διάλογο εκείνο του Αβραάμ με τον Θεό, έτσι. Δεν του λέει θα καταστραφούν τα σώμα. Αν τα 50 δίκαιοι, του λέει θα τα κατάστρεφε. Όχι, λέει, αφού είναι 50 δίκαιοι, όχι. Συγγνώμη να σε ρωτήσω, αν ήταν 45, του λέει, όχι, για τους 45 αυτούς όχι. Συγγνώμη να ξαναρωτήσω, 40 μα ήτανε, όχι, για τους 40 όχι. Συγχώρεσέ με να ρωτήσω, 30 μα ήτανε, δεν θα κατέστανα. 20, λοιπόν, και όχι. 10, ούτε λέει αυτός τους 10. Και σταματάει ο Αβραάμ, είμαι σίγουρος ότι σταματάει από τρομακτική κατάπληξη. Έπεσε σε σοκ. Δεν μπορούσα να μιλήσει πια. Όπως και εγώ δεν το σκέφτομαι. Σοκ φοβερό. Γιατί αν το ρώταγε για ένα, φοβάμαι, τρομάζω στη σκέψη. Γιατί αβυσαλέει από τον Θεό ότι είχαν τον ένα. Τα Σόδομα δεν θα ήταν τα Σόδομα τα κατεστραμμένα. Μην λέμε λοιπόν ότι δεν αρέσει. Αυτό το που θέλει σήμερα είναι κάτι παρησία. Εννοείται ότι θέλουμε το Θεό του Χριστού. Δεν το θέλουμε την ξενιτεία του Χριστού. Προτιμούμε την ξενιτεία. Την μαρφιστική αποξένωση, την ψυχαναλυτική αποξένωση που είναι στην ουσία κατάθλιψη, η ουσία της κατάθλιψης είναι μια ριζική αποξένωση. Ψυχοδυναμικά η κατάθλιψη και η αποξένωση, να θυμηθώ και τα ψυχολογικά μου, λέω τώρα τις σπουδές μου τώρα. Λοιπόν, αυτό είναι μια τεράστια αποτράβηξη, μια τεράστια αποξένωση. Εγώ τα προτιμούμε όλα αυτά όμως. Τα προτιμούμε ευχαρίστως. Αρκεί για την ενεργητική αυτή κίνηση προς την αγάπη μέσω του εκούσιου μαρτυρίου, το οποίο στην ουσία είναι μαρτύριο της φιλαυτίας μου. Τη φιλαυτία μου βάλω σε δοκιμασία. Και εγώ δεν είμαι και αναμάρτητος σαν τον Χριστό. Είναι πιο εύκολα τα πράγματα για μένα. Και κάπου φταίω. Έχω φταίξει. Δηλαδή ευκολότερα θα κυνηγήσω λιγάκι τον εαυτό από κάποιον ο οποίος ήταν θεωρητικά αναμάρτητος. Ναι, όχι, τι λέτε. Δηλαδή θα ήταν πραγματικά πιο εύκολο για μένα να αναλάβω τη διαδικασία αυτή της καθολικής ευθύνης και να ξεπεράσω και τα όρια του ναρκισσισμού μου και να σηκώσω και πράγματα που δεν αξίζει. Τάχα να σηκώσω διότι φταίει ο άλλος. Έτσι και κερδίζω και τον άλλο, έτσι και κερδίζω και τον Χριστό, έτσι την αιώνια ζωή κερδίζω και κάτω του πνεύματος. Κερδίζουμε την αίσθηση της αιωνίου ζωής, είναι αυτό το πράγμα το οποίο σήμερα κοντεύει να χαθεί. Και από ανθρώπου τη Εκκλησία βλέπετε είμαστε όλοι πολύ άσχολοι, καθηγητάδες, επίσκοποι. Και χάνουμε από παντού συνέχεια, χάνουμε και την αλήθεια της ύπαρξής μας Έχουμε φτάσει δηλαδή στην εποχή, πατέρα Νικόλαε, που αναζητούμε τον άνθρωπο, έτσι. Ναι, γιατί χάσαμε τον Θεό, γι' αυτό, άμα χάσει τον Θεό που είναι. Ο άνθρωπος είναι εικόνα του απολύτου, του μέτρου του, είναι ένα αιώνιο μέτρο. Αυτό είναι η χάρη του ανθρώπου και το δράμα του μαζί. Το ότι βλέπει τα πράγματα μέσα από ένα πρίσμα το οποίο είναι τεράστιο. Αλλά όταν το αρνείται αυτό το πρίσμα στον εαυτό του, το κάνει της απόφυσης αυτής της προοπτικής. Στην πραγματικότητα γίνεται πάρα πολύ ευτυχισμένο. Σήμερα του μαθαίνουν λοιπόν να μην το σκέπτεται καθόλου αυτό. Καθόλου το σταυρό του Χριστού, καθόλου του Θεού την αιώνια. Καθόλου να πες τους καθόλου. Ακούει κανείς κάτι πολιτικούς εκεί. Με τους πολιτικούς θυμώνει κανείς πάρα πολύ με πολλούς τρόπους, αλλά θυμώνει και έτσι. Άντε να έχουμε αγάπη. Και νομίζετε έχει αγάπη δυστυχώς. Αυτός ο υπάτητος φορέας του μίσους. Νομίζετε έχει αγάπη. Νομίζει. Ξέρει πως είναι αγάπη, πως την αποκτά την αγάπη. Γι' αυτό και το Θεό και αυτή την πλευρά αυτού που ακούει ανθρώπους οι σημερινές σχέσεις περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη εποχή είναι μακελιό είναι στην κυριολεξία. Παντού γιατί... αυτό και όχι μόνο στην κοινωνία μας, ναι. Ναι, γιατί όμως και εμείς οι χριστιανοί έχουμε μια ευθύνη σε αυτό, γιατί δεν φροντίσαμε να το μάθουμε αυτό και να το διδάξουμε σε άλλους. Όλοι μας είμαστε γεμάτοι από ένα τεράστιο κατηγορητήριο για τους πάντες και τα πάντα. Και μόλις μας πω ότι φταίμε σε κάτι, έχουμε να δείξουμε άλλους 40 διπλώμες που φταίνουν περισσότερο από εμάς. Το φταίξιμο στον άλλον και η αποποίηση της ευθύνης από εμάς. Συνηθισμένο αυτό. Πώς να ονομάει κανείς ευθύνη και δεν ξέρουμε τι ομορφιά και τι γλυκύτητα έχει αυτό. Δεν ξέρουμε τι παρηγοριά έχει αυτό. Η παρηγοριά είναι να αναλάβει και ευθύνη ακόμα και όταν δεν την έχει όλη την ευθύνη. Όπως το είπατε προηγουμένως, το αναπτύξατε αυτό το θέμα. Μα ναι, το ανάπτυξα, αν μπορεί να το αναπτύξει κανείς. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι τεράστιο, τεράστιο. Και είναι τεράστιο ακριβώς γιατί σχεδόν δεν το αναλαμβάνει κανείς. Θέλουμε να γίνουν οι άλλοι, οι φορείς της δικής μας φορές, δεν είναι. Οι άλλοι να μας συγχωρήσουν, οι άλλοι να μας καταλάβουν, οι άλλοι να το κάνουν. Ο εγωισμός επομένως, που κυριαρχεί στον καθένα μας. Η τύφλωση δεν είναι εγωισμός απλώς. Το εγωισμό μπορεί να έχει κανείς. Αλλά έχει σταματήσει η διερώτηση μέσα μας. Μέσα από μια τεράστια αυτοκατάφαση. Σήμερα ξέρετε κάποιο παραμικρό πάθος. Πρέπει να έχετε πάθει. Οφείλετε να είστε υποδουλμένοι. Μετά ό,τι βρείτε πάθη να έχετε. Και το πάθος προωθείται και οι άνθρωποι με τα πάθη προωθούνται. Με τα πάθη προωθούνται και βέβαια αυτό δεν έχει πέρας μέσα στην πραγματική σχέση. Υπάρχει τεράστια αντικειμενοποίηση στο άλλο, υπάρχει τεράστια... Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι έχουμε βρει έναν τρόπο. Έλεγε ένας μεγάλος σπουδαίος Γάλλος συγγραφέας, ο Λεόμπλουά. Έχουμε βρει έναν τρόπο, παρόλο με τους χριστιανούς, που έχουν βρει έναν τρόπο να κάθεται τόσο άνταπα στο σταυρό. Και έρχεται η σύγχρονη κατάσταση, πατέρα Νικόλη, η κοινωνία και όλα αυτά να μας ταρακουνήσουν από αυτή την ευκολία, νομίζω. Ναι, αλλά το ταρακούνημα αυτό μας ξυπνάει για λίγο και μετά ξανακοιμόμαστε πάλι. Και νομίζουμε ότι πάντα κάποιος άλλος θα βρει μια μαγική λύση όπου χωρίς να αλλάξει η υπαρξιακή προοπτική, χωρίς να αλλάξει αυτή η τρομακτική φιλαυτία, αυτή η τρομακτική διάθεση για σταύρωση όλων των άλλων. Θα αλλάξει ο κόσμος μαγικά και θα πάει καλά. Λοιπόν, από το κακό στο χειρότερο. Σήμερα έβλεπα στο διαδίκτυο ότι ο Πούτιν δοκίμασε το νέο του πύραυλο, τον οποίο ονομάζει Σατανάς λέγεται, Σατανάς 2. Τρέχει με 25.000 χιλιόμετρα την ώρα, που σημαίνει ότι δεν το καταλαβαίνεις καν. Είναι έτσι σε λίγα λεπτά σε όλο τον κόσμο. Και διαλύεται, λέει, σε 25 πυρηνικές κεφαλές, 15 συγγνώμη. Και έλεγε από κάτω ένας φίλος θα αρχίσει να καταστραφεί μια χώρα στα τη Γαλλία. Το καταλάβατε. Σατανάς. Αυτό είναι το κατόρθωμα. Ενός κόσμου ο οποίος μπορεί, ο Πούτιν αν δείτε πάει ανάβει και σταυρό, κάνει και αυτό, ανάβει και κερί με τον Παπαρίτσα, με τον Άγιο Μόσκας εκεί. Τώρα θα πάει και στο Θό, θα πει και Χριστός Βοσκρέστα, θα πει πού. Και βλέπετε όμως ότι το ουσιώδης της τεράστιας οικονομίας κινδυνεύει να μείνει και βέβαια, το ξαναλέω, το έχω πει ξανά 2-3 φορές στη δημόσια τελευταία, αυτά όλα θα τα δείτε μετά την καταστροφή. Μετά το τέλος θα φανεί ακριβώς η δίψα που θα γεννηθεί στον κόσμο να ζήσουν αυτή τη διάσταση ζωή. τα ερείπια, δεν ξέρω τι έκθεση θα έχουν οι ζημιές, αλλά αυτά ζούμε στη, όπως λέει ο Τσόμισκι, ο μεγάλος γλωσσολόγος και πολιτικός φιλόσοφος που ξέρει τι λέει συνήθως. Ακούω, έβλεπα κάτι τελευταία μια δηλωσία του που λέει είμαστε στην πιο επικίνδυνη στιγμή από την επανεμφάνιση του ανθρώπου στη γη. Λοιπόν, ακριβώς αυτό λέω κι εγώ. Και ξέρετε γιατί γίνεται αυτό? Γιατί βάζουμε το σταυρό του Χριστού στα σκουπίδια. Και αυτό γιατί με ευκολία καθόμαστε πάνω του, όπως είπατε. Και με την ευκολία που καθόμαστε, γιατί ακριβώς τον πετάξει τα σκουπίδια. Δεν είναι σταυρός αυτός, είναι ο σταυρός του άλλου. Εγώ έφυγα από την εκκλησία κάποτε για αυτόν τον λόγο. Κλείστε εν κατακλείδη, πώς θέλετε να κλείσετε αυτή την εκπομπή? Θανάτο, θάνατον πατήσας. Ο θάνατος νικέται, αλλά με το θάνατο μόνο. Ένα θάνατο που είναι κατά Θεόν. Το σταυρό που θα μας υποβάλλουν όλοι και θα μας σταυρώσουν σίγουρα, να τον διεξάγουμε κατά Θεόν. Τα βάσα ανάμεσα να κάνουμε σταυρό του Χριστού. Δηλαδή, να τα διεξάγουμε κατά το θέλημα του, για να βρούμε τη δική του ζωή και τη δική του αγάπη. Αυτό είναι όλο. Αυτό είναι όλο τόσο απλό και τόσο συγκλονιστικό και μαζί καθόλου υπαρξιακά ευχάριστο, μόνο που καταλήγει σε πολύ ευχαρίστηση. Δηλαδή, οι πατέρες και το ζουν όλοι όσοι το κάνουν και χαρά η οποία διαρκεί. Αυτά.